Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι 2,5 μήνες μετά στις κάλπες, οι κάλπες σας βγάζουν νικητή, κερδίζετε τις εκλογές, μπαίνετε στο Δημαρχείο. Ποιο είναι το πρώτο πρόβλημα της Αθήνας με το οποίο θα ασχοληθείτε την επομένη ακριβώς της ορκομοσίας σας? Η καθημερινότητα. Η καθημερινότητα, η καθημερινότητα. Ο Δήμος πρέπει να ξεκινήσει από κάτω προς τα πάνω. Ο Δήμαρχος πρέπει να κάνει τη λάντζα. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Σημαίνει φωτισμός, σημαίνει καθαριότητα, σημαίνει δημόσιος χώρος. Είναι όλα αυτά τα μικρά τα οποία κάνουν τα μεγάλα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα λοιπόν από όλα αυτά τα οποία αναφέρουμε, τα θέματα της καθημερινότητας, είναι ποιο? Είναι καθαριότητα, είναι η ανομία που υπάρχει σε κάποιες περιοχές, σε κάποιες γειτονιές της Αθήνας, είναι οι δρόμοι, είναι ο φωτισμός? Ποιο είναι? Ή, να το θέσω διαφορετικά, τι είναι αυτό που ακούτε πιο πολύ από τους πολίτες στις επισκέψεις σας στις γειτονιές της Αθήνας? Είναι όλα μαζί. Είναι ο πολιτισμός της καθημερινότητάς μας. Αλλά μία και αναφερθήκατε στην ασφάλεια, εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση και να μιλήσουμε επιτέλους πάρα πολύ ανοιχτά. Διότι γίνεται μια προσπάθεια να πολιτικοποιούμε το θέμα, να το ιδεολογικοποιούμε. Γίνεται μια προσπάθεια να κόβουμε και να ράβουμε το θέμα της ασφάλειας ανάλογα με τις προτιμήσεις μας, πεπιθήσεις μας ή τέλος πάντων ό,τι μας βολεύει. Λοιπόν, ποια είναι η αλήθεια σήμερα στην Αθήνα? Η αλήθεια είναι ότι αντιμετωπίζει ο μέσος Αθηναίος τεράστια ζητήματα. Προχτές ήμουν στη Ριζούπολη και μου έλεγε μια μαμά: εγώ ένα πράγμα θέλω. Να μπορεί η κόρη μου να επιστρέφει από το φροντιστήριο το βράδυ. Παραπροχτές ήμουν στον Άγιο Παύλο και ήταν μια γιαγιά η οποία μου λέει: ξυστή, δεν μπορώ άλλο. Φοβάμαι να βγω από το σπίτι μου. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε και λέμε τι? Ότι ο Δήμαρχος δεν μπορεί απλώς να καταγγέλει. Ο Δήμαρχος δεν είναι έτσι κι αλλιώς σχολιαστής, έτσι. Ο Δήμαρχος πρέπει να είναι μέρος της λύσης, όχι μέρος του προβλήματος. Άρα λοιπόν να βγει προς τα έξω δυναμικά, να δημιουργηθεί επιτέλους ένα κοινό συντονιστικό επιχειρησιακό κέντρο για όλες τις αρμόδιες φορείς, όπως άλλωστε κάνουν όλες οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Τώρα δεν λέμε κάτι ιδιαίτερα έξυπνο πρωτότυπο, να επιτέλους ας ακολουθήσουμε την πεπατημένη άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Να υπάρχει συνεργασία της ελληνικής και της δημοτικής αστυνομίας, όποτε το έχουμε κάνει αυτό στο παρελθόν, έχει δουλέψει και έχει δουλέψει αποτελεσματικά. Να αναβαθμίσουμε τη δημοτική αστυνομία, να μην είναι απλώς ένας συσπρακτικός μηχανισμός που γράφει κλήσεις, αλλά να βγει έξω στις γειτονιές με εκπαίδευση, με νέο εξοπλισμό, με όλα τα αναγκαία μέσα και βέβαια να δώσουμε μια ξεκάθαρη λύση στο πολύ μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα που θέλουμε να σπρώχνουμε κάτω από το χαλί και αναφέρουμε βεβαίως τα ναρκωτικά. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε παρατήσει, εγκαταλείψει χιλιάδες ανθρώπους μας στη μοίρα τους και είναι αδεξιά και αριστερά στο κέντρο της Αθήνας, παραδομένοι, ζόμπι, σκιές του εαυτού τους. Σε αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να δώσουμε μια ευκαιρία. Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία δεν έχει σχέδιο για τα ναρκωτικά, δεν έχει εθνική στρατηγική. Ο Δήμος πρέπει να αποκτήσει τη δική του στρατηγική.